Η προσβασιμότητα είναι το κύριο θέμα που απασχολεί τα άτομα με αναπηρίες. Η πόλη μας ακόμη δεν έχει αξιοποιήσει όλα τα μέσα που υπάρχουν, όπως τόνισε ο πρόεδρος των ατόμων με αναπηρία του νόμου Ροδόπης Τρίφωνας Καρούτζος, που έλαβε τη δέσμευση του Δημάρχου Κομωτινής Ιωάννη Γκαράνη ότι θα βελτιωθούν οι υπάρχουσες υποδομές. Το θέμα τώρα της προσβασιμότητας, που οπωσδήποτε είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τα άτομα με αναπηρία, και όταν λέμε άτομα με αναπηρία, δεν μιλάμε μόνο τα άτομα που κινούνται σε αμαξίδιο, έτσι, μιλάμε για τους τυφλούς, μιλάμε για τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόβλημα, έχουν πρόβλημα ακοής, ότι ακόμα η περιοχή μας, η πόλη μας, δεν έχει αξιοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει αυτή τη στιγμή η επιστήμη, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία, όχι μόνο τα άτομα αναπηρία κυνηγική, δηλαδή διαβάσκεται και εκεί, αν και εκεί έχουμε προβλήματα, υποσχέθηκε ο Δήμαρχος ότι θα βελτιώσει τις ήδη υπάρχουσες διαβάσεις. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή, αυτόν τον καιρό, να αξιοποιήσουμε και να μπουν σε λειτουργία τα ηχητικά φανάρια που είναι για άτομα με αναπηρία όρασης. Ήδη έχουν τοποθετηθεί στο... Όχι. Όχι. Δεν έχουν τοποθετηθεί πουθενά τα φανάρια τα οποία έχουν το ISO του 2028, έτσι, έχουν το τελευταίο ISO, τα ηχητικά μπούζερ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν έχουν ISO για τα άτομα με αναπηρία όραση, είναι πεπαλαιωμένα, άρα θέλουν κατάργηση. Έχουμε προτείνει στον Δήμαρχο ένα τύπο ηχητικών φαναριών, ηχητικών μάλλον σημάνσεων που μπαίνουν στα φανάρια, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τα άτομα με αναπηρία όρασης και όχι μόνο. Αυτά είμαστε ακόμα στη διαβούλευση, πότε ο Δήμαρχος θα μπορέσει να τα τοποθετήσει με μια ανάθεση έργου. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι πέρα από τις περιοχές όρατευσης τυφλών, δηλαδή μιλάω για τα κίτρινα πλακάκια που είναι στα πεζοδρόμια, και εκεί θα ήθελα να παρακαλέσω τους πολίτες ότι στα σημεία αυτά δεν βάζουμε εμπόδια, δεν φυτεύουν δέντρα, δεν κάνουν τίποτα, δεν μπαίνει γενικά κανένα εμπόδιο, γιατί από εκεί περνούν τα άτομα που έχουν αναπηρία όρασης. Παράλληλα, οι πολίτες σέβονται τις διαβάσεις, και όχι μόνο, αλλά και τις θέσεις πάρκινγκ. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι, νομίζω ότι το τελευταίο καιρό και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία ευαισθητοποίηση, και αυτό είναι γιατί υπάρχει και μία καθημερινή τριφή με τους λόγους κατά σωματεία, έτσι ώστε ένα 12% που είναι τα άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν ισότιμα μέσα στο κοινωνικό ιστό που ζουν, ό,τι αυτός τους παρέχει. Και νομίζω ότι το σέβονται. Αλλά δεν πάβει ο αγώνας αυτός να είναι έναος, δηλαδή να μην σταματά, γιατί κάθε μέρα δημιουργούνται καινούργια προβλήματα και κοιτάμε να τα επιλύουμε.